Έντονα είναι τα παράπονα των οδηγών των αστικών λεωφορείων στην Καβάλα. Καθώ αρκετοί είναι εκείνοι οι ασυνείδητοι οδηγοί που σταθμεύουν σε στάσει λεωφορείων προκαλώντα κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη. Πράγματι, ανακοινίζεται ένα θέμα σοβαρό για μα στην καθημερινότητά μα. Ο κάθε οδηγό από εμά, δηλαδή που δουλεύει 8 ώρε μέσα στην πόλη τη Καβάλα, έχει πάρα πολλέ δυσκολίε. Δεν φτάνει η πόλη μα που είναι λίγο ε, κατηφόρε, ανηφόρε κτλ. Παρκάρουν όντω και στι στάσει λεωφορείων. Απαγορεύεται να παρκάρουν στι τάσει λεωφορείων, αλλά όλοι, όποιου και να μιλήσουμε, εμεί σαν οδηγοί και να του κάνουμε μια παρατήρηση: Τα παιδιά εδώ είναι στάση και πρέπει να μπει το λεωφορείο μέσα στη στάση, να πάει δίπλα στο πεζοδρόμιο για να μπορέσει να ανεβεί ο παππού ή η γιαγιά, κάποιο ο οποίο είναι, δεν, είναι, δεν δύναται να σηκώσει το πόδι του ψηλά γιατί λίγο του καλά και έτσι να του βοηθήσουμε να ανεβεί κτλ. Δυστυχώς μας βρίζουν και, και μας βρίζουν οι ασυνείδητοι αυτοί όπως προείπησε ο οδηγή με συνέπεια να μην τους παρατηρούμε και εμείς γιατί τα ακούμε και γιατί μας βρίζουν. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μακρογιαννίδης κάνει έκκληση προς τη Δημοτική Αστυνομία της Καβάλας, έτσι ώστε να επιληφθεί άμεσα επί του θέματος. Θέλω και παρακαλώ εάν είναι δυνατόν όσο είναι εφικτό την Δημοτική Αστυνομία ή την Τροχέα κατ' επέκταση να μπορέσει λίγο να αστυνομεύσει τουλάχιστον στο κέντρο τις στάσεις μας. Δηλαδή να μπορεί το αυτοκίνητο γιατί με το να είναι παρκαρισμένος κάποιος... Στη στάση δεν μπορεί να πάει το λεωφορείο δεξιά, ούτως ώστε με συνέπεια να γίνεται μια ώρα από πίσω με πολλά γιοταχή και να ε, όλοι οδό εκείνη που θα είναι η στάση και το λεωφορείο να συναντάει μια δυσκολία και ένα ποτηλιάρισμα. Δηλαδή ταλαιπωρούνται όχι μόνο οι επιβάτες του αστικού λεωφορείου, ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί οι οποίοι είναι πίσω από το λεωφορείο γιατί δεν μπορεί να πάει δεξιά και αναγκαστικά... Μπαίνει, κάθονται πίσω από το λεωφορείο. Ε, το έργο του το ξέρουν καλύτερα από εμά οι δημοτικοί. Αλλά τώρα λίγο δεν ξέρω, δεν λίγο τα αφήσανε τα πράγματα και δεν το αστυνομεύουν σωστά. Μπορώ να πω με συνέπεια να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα που προείπατε.